Βρίσκονται όλες στις θέσεις τους και έχει ξεκινήσει η ενημέρωση. Να τους ακούσουμε. Η φυσιολογία του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και τακτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, κ. Λεόντιος Κοστρίκης, θα μας δώσει την ενημέρωση για τα σημερινά νέα αποτελέσματα. Καλησπέρα σας. Έχω μπροστά μου τα σημερινά δεδομένα για τα νέα περιστατικά COVID-19. Τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 20 από 792 εργαστηριακές διαγνώσεις. Συγκεκριμένα πρόκειται για 18 άτομα που εντοπίστηκαν μέσω εχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων αριστατικών και 2 άτομα των οποίων το ιστορικό διαρευνάται. Με βάση και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων ανήρθε στα 446, περιλαμβανομένων και των 10 που εντοπίστηκαν σε βρετανικές βάσεις. Σε σχέση με τα περιστατικά που δηλώθηκαν τις προηγούμενες μέρες ως υποδιαρεύνηση, να αναφέρω ότι από σύνολο 21 άτομα, των οποίων το ιστορικό διερευνάται, για τα 17 βρέθηκε σύνδεση με ήδη επιβεβαιωμένο κρούσμα, για τα άλλα 4 συνεχίζεται η διερεύνηση. Είναι σημαντικό να πούμε ότι τα 446 περιστατικά COVID-19 εντοπίστηκαν μετά τη διεκπαιρέωση συνολικά 10.946 εργαστηριακών αναλύσεων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής και το Μικροβιολογικό Τμήμα των Νοσηλευτηρίων του ΟΚΙΠΗ και από ιδιωτικά εργαστήρια. Τα 317 από τα 446 προέρχονται από επαφές, άρα οι λοιμώξεις είναι από την Κύπρο. Θέλω να σημειώσω ότι 37 από τα άτομα που διαγνώστηκαν θετικά με τον ιό και νοσηλεύτηκαν έχουν αποθεραπευτεί. Όπως είπαμε και χθες, το εργαστήριο NIPD Genetics διενεργεί δειγματοληψία στις περιοχές Πάφου και Αραδίπου. Η δειγματοληψία σε Αραδίπου έχει συμπληρωθεί. Συνολικά έχουν αρθεί 525 δειγματοληψίες. Χθες ανακοινώθηκαν 3 θετικά περιστατικά από 38 δειγματοληψίες και σήμερα έχουμε ακόμα ένα θετικό από 178 δειγματοληψίες. Τα συνολικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Στην Πάφων υπάρχουν 1.000 προγραμματισμένες δειγματοληψίες που άρχισαν από χθες και θα ολοκληρωθούν μέχρι και την Τρίτη. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε αποτελέσματα να αναφέρουμε. Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι η στρατηγική της ιχνηλάτησης την οποία ακολουθούμε κρίνεται διεθνώς ως πολύ αποτελεσματική και θεωρείται αποδοτική μέθοδος. Στην Κύπρο, λόγω του μικρού πληθυσμού, η ιχνηλάτηση λειτουργεί ακόμα πιο αποδοτικά και αυτό είναι ένα ευεργετικό πλεονέκτημα για εμάς. Δυστυχώς όμως παρατηρούμε φαινόμενα ελλιπούς ενημέρωσης των επιδημιολόγων κατά τη διαδικασία ιχνηλάτησης. Υπάρχουν πολίτες που αποφεύγουν να δώσουν στοιχεία για τις επαφές που είχαν. Θέλουμε να τονίσουμε ότι κάθε άλλο παρά προστατεύουν τους φίλους και τους αγαπημένους τους όσοι αποκρύβουν σημαντικές πληροφορίες. Χωρίς να το γνωρίζουν, μπορεί να τους έχουν μολύνει ή να έχουν μολυνθεί. Τους παρακαλούμε λοιπόν να μας δίδουν όλη την απαραίτητη πληροφόρηση ώστε να έχει νόημα η επίπονη διαδικασία της ιχνηλάτησης. Παρατηρώντας τα δεδομένα των τελευταίων 5 ημερών, διαπιστώνουμε μία προοδευτική μείωση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Συγκεκριμένα, την περασμένη Τετάρτη, την 1η Απριλίου, από τις 779 εργαστηριακές διαγνώσεις, είχαμε 58 κρούσματα, που ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός που καταγράψαμε μέχρι τώρα. Την 5η 2 Απριλίου είχαμε 36 κρούσματα από 603 αναλύσεις. Την Παρασκευή 3 Απριλίου είχαμε 40 κρούσματα σε 668 αναλύσεις. Χθες στις 4 Απριλίου από σύνολο 698 αναλύσεων είχαμε 30 κρούσματα και σήμερα από 810 έχουμε 20. Από επιστημονικής πλευράς, θα ήταν πρόωρο να περιγράψουμε την εικόνα αυτήν ως ένδειξη υποχώρησης του ιού. Είναι όμως βέβαιο ότι μας γεμίζει αισιοδοξία για την αποτελεσματικότητα των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται. Θέλουμε ξανά να σας ευχαριστήσουμε για την προσπάθεια που καταβάλλετε, γιατί χωρίς τις δικές σας στερήσεις σίγουρα δεν θα είχαμε αυτούς τους αριθμούς οι οποίοι μας επιτρέπουν να προσδοκούμε για τη συνέχεια. Εκ μέρους όλης της επιστημονικής ομάδας εκφράζω την ευγνωμοσύνη μας
και σας καλώ να συνεχίσετε με την ίδια αποφασιστικότητα την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων. Όπως είπαμε πολλές φορές, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, αλλά δυστυχώς είναι και ευμετάβλητη. Ανά πάσα στιγμή όλα μπορούν να ανατραπούν. Σας παρακαλώ λοιπόν να μείνετε στα σπίτια σας και να κρατάτε τις αποστάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.